Αγαπητοί φίλοι τηλεθέτες, καλησπέρα σας. Η εκπομπή Ομογένεια εδώ Λονδίνο και αυτή την εβδομάδα θα σας κρατήσει συντροφιά και θα σας ενημερώσει για όλη την επικαιρότητα και όλα τα γεγονότα που διαδραματίζονται εδώ, στην καρδιά του Λονδίνου. Λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων, η αγαπητή μας συνάδελφος Δήμητρα Νικητάκη απουσιάζει και την εκπομπή θα την παρουσιάσω εγώ, η Ελευθερία Σοφρονίου. Οι συνεργάτες του σταθμού μας κάθε εβδομάδα δίνουν το παρόν τους στις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της Ομογένειας στη Μεγάλη Βρετανία και σας τις παρουσιάζουμε στην εκπομπή μας. Ας δούμε πρώτα τους τρόπους που μπορείτε να μας παρακολουθείτε. Παρακολουθήστε την εκπομπή Ομογένεια εδώ Λονδίνο, αλλά και όλες τις παραγωγές του Hellenic TV ελεύθερα σε ολόκληρη την Αγγλία, από το Freeview στο κανάλι 271. Απλά επιλέξτε στο Channel Box το Hellenic TV. Με το Roku Box μπορείτε να παρακολουθείτε όλα τα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά κανάλια από Ελλάδα και Κύπρο. Το Roku Box μπορείτε να το προμηθευτείτε από τα γραφεία της ZETA UK και να έχετε απεριόριστη τεχνική υποστήριξη. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Hellenic TV στο τηλέφωνο 020 8292 7037. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα του Hellenic TV και τους τρόπους που μπορείτε να μας παρακολουθείτε, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.hellenictv.net. Καλούμε όλους εσάς να μας ενημερώνετε για τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στην κοινότητά μας. Επικοινωνήστε μαζί μας και εμείς θα βιντεοσκοπήσουμε το γεγονός και θα το προβάλλουμε στο Hellenic TV. Στο 020 82 92 7037 ή μέσω της ηλεκτρονικής μας διεύθυνσης info@hellenictv.net. Και μην ξεχνάτε ότι πλέον μπορείτε να μας παρακολουθείτε στο κανάλι μας 271 στο Freeview, καθώς και διαδικτυακά, αλλά και από το Roku Box. Αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές, η εκπομπή Ομογένεια εδώ Λονδίνο και το Hellenic TV σας παρουσιάζει πλάνα και συνεντεύξεις από εκδηλώσεις και διαλέξεις που πραγματοποιήθηκαν στο Λονδίνο, αλλά και στην υπόλοιπη ελληνική και κυπριακή επικράτεια. Στο επεψινό μας πρόγραμμα θα σας παρουσιάσουμε αποσπάσματα από την εκδήλωση που διοργάνωσε η Πρεσβεία για τη Διεθνή ημέρα ελληνικής γλώσσας. Ακόμα θα δείτε τη χοροεσπερίδα που διοργάνωσε η κοινότητα Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης και την ανακοίνωση της αγοράς του δικού τους ναού. Επίσης, θα σας παρουσιάσουμε την έναρξη της επιμορφωτικής ημερίδας που διοργάνωσε η Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου. Θα κλείσουμε την εκπομπή μας με ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη που παραχώρησε η δημοφιλής Κύπρια τραγουδίστρια Κωνσταντίνα σε συνεργάτη δάμα στην Ελλάδα, Σεμίνα Τσοκανά. Ας ξεκινήσουμε με το πρώτο μας θέμα, το οποίο αφορά την εκδήλωση που διοργάνωσε η Ελληνική Πρεσβεία. Με την ευκαιρία της Διεθνούς ημέρας ελληνικής γλώσσας, η Πρεσβεία της Ελλάδας διοργάνωσε μια συζήτηση με θέμα νεοελληνική γλώσσα και πολιτισμός στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της Βρετανίας. Η εκδήλωση έλαβε χώρα στους χώρους της Ελληνικής Πρεσβείας στο κεντρικό Λονδίνο. Η εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμό εκ μέρους της Πρεσβείας από την κυρία Έλενα Σουπιανά, η οποία είναι η επικεφαλής του γραφείου τύπου και επικοινωνίας της Ελληνικής Πρεσβείας στο Λονδίνο. Η κυρία Σουπιανά, μετά το χαιρετισμό της, παρουσίασε τους διακεκριμένους ομιλητές αυτής της ενδιαφέρουσα συζήτησης. Ας παρακολουθήσουμε την έναρξη από την κυρία Σουπιανά. So it is a great pleasure to welcome you to our first event organized in our newly refurbished premises. This event is meant to celebrate the International Greek Language Day, which is on the 9th of February, also commemoration day of Dionysios Solomos. We have invited to participate in a panel discussion, and we feel deeply honored and grateful that they accepted our invitation. Dr. John Kitmer, chair of the Anglo-Hellenic League, former UK ambassador to Athens, who will be the moderator of the panel. Professor Gonda Van Steen, Horace, Chair of Modern Greek and Byzantine History, Language and Literature in King's College Center for Hellenic Studies and Department of Classics. Dr. Liana Giannakopoulou, Senior Research Fellow at the Faculty of Modern and Medieval Languages and Linguistics at the University of Cambridge,
also chair of the Society for Modern Greek Studies, Mr. Kostas Kordilis, university instructor and lecturer in modern Greek language and history at St. Peter's College, University of Oxford, Faculty of Medieval and Modern Languages, and Dr. Polymnia Tsagouria, university teacher at Royal Holloway, University of London. After the panel discussion, we will watch a short video titled Did You Know You Speak Greek? That is produced by the General Secretariat for Public Diplomacy of the Ministry of Foreign Affairs in collaboration with the embassies around the world, including our embassy here in London. Later, we are delighted to welcome Greek actors Kyriaki Mitsou and Konstantinos Elsinos, who will recite in Greek fragments of Dionysios Solomos' poetry, selected by Kyriaki Mitsou. Finally, we have a collection of books about the Greek language published by the Academy of Athens and the Center for Greek Language of the Ministry of Education that you are most welcome to look at. So without further delay, I would like to give the floor to the panel moderator, Dr. John Kitmer, for the panel discussion. Στη συνέχεια ακολούθησε ανοιχτή συζήτηση με συντονιστή τον πρόεδρο της Αγγλοελληνικής Ένωσης, κύριο Τζον Κίτμερ. Θέμα της συζήτησης ήταν νεοελληνική γλώσσα και πολιτισμός, συντριτοβάθμια εκπαίδευση της Βρετανίας. Σε αυτή τη σημαντική συζήτηση συμμετείχαν διακεκριμένοι επιστήμονες. Θα τους αναφέρουμε με τη σειρά με την οποία μίλησαν. Πρώτη μίλησε η Γκόντα Βαν Στίν, η οποία κατέχει έδρα στο King's College του Λονδίνου. Στη συνέχεια, η κυρία Λιάνα Γιανακοπούλου από το Πανεπιστήμιο του Cambridge, η οποία είναι πρόεδρος της Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών. Ακολούθησε η κυρία Πολυμνία Τσαγκουριά από το Ελληνικό Ινστιτούτο Royal Holloway του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Και στη συνέχεια, πήρε το λόγο ο κύριος Κώστας Κορδής από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Ας δούμε στο βίντεο που ακολουθεί αποσπάσματα από αυτές τις ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις. Thank you so much for the invitation. On behalf of all of us, thank you for the invitation to open this new room with a truly significant discussion about Greek language and its teaching here in the UK. As you will see, one of our members, Kostas Skordilis, is currently caught in traffic, but he will join us, I'm sure, at some point, and certainly before the end of the hour that we have. I'll make a few introductory comments about language teaching in the UK, and then we're going to hear from each of the panelists in turn for a few minutes about what's happening in their institutions in regard to Greek language teaching. Then we'll have a discussion, and we'll open it up to you in the audience as well, so you have the chance to question us and to give us your thoughts also. I'm going to start with, I don't know whether this is bad news, this is very well known news, but it is news. The British are hopeless at languages, and we are, frankly, if you look at the statistics, the worst in Europe in terms of language learning. We have a large migrant and diaspora community here from all sorts of different places. We know that there are between 200 and 300 languages spoken amongst the diaspora. But among the population as a whole, only 32%, only 32% of 15 to 30 year olds can read and write in a language other than their own. Compare that to 89% across the European Union. Fewer than 20% of 18 to 34 year olds in the UK population can speak French conversationally, can even have a short conversation in French. Only one third of the entire population here in the UK can hold a conversation in any foreign language at all. And given the large number of migrants and diaspora communities here, that's astonishing. Now, the reasons for this are fairly obvious. Since 2004, schools in the UK have not had to teach foreign languages beyond the age of 14. It ceased to be compulsory to learn foreign languages in schools in Britain after 2004.
The results of this were very, very clear. The two most popular languages plummeted hugely by about the same amount. French and German plummeted between 2004 and 15 years later by 63% and 67% respectively. There was a slight increase in Spanish, and there's been a slight increase in the last 3 or 4 years in Mandarin Chinese, in Arabic, and also in Hebrew. But these are increases on very, very small bases. Even those learning languages, foreign languages in the British school system, that proportion that has gone down so much, are not achieving very much. 30%, so roughly 1 in 3 of kids who take GCSE at the age of 16 achieve no measurable score in the exam they're sitting. No measurable score. So even though they've been, even though they've chosen to learn the language, they're not actually achieving any level of competence in it. That's 1/3 of those who sit GCSEs in languages at the age of 16. This has, of course, a knock-on to A-levels and also to the university system. So at A-levels, the proportion of all A-levels sat in England now that are foreign languages is only 3.5%. Just 3.5% of paper sat are in modern foreign languages. Thank you, thank you. Thank you for having us here. This is a wonderful new venue, and it has that new ethosa smell to it. And I hope we can do a lot more here. Calorisico, this is really beautiful, and I've admired the art by Fasianos on the wall. I really enjoy it, and I'm so happy that we can inaugurate it together. And a little bit about myself before we move to King's College London. My background is Flemish-Belgian. There are only 4.5 million of us, and that means we find Greek a big language because we are much smaller ourselves. But we did grow up with the knowledge that language is a necessity. If you want to get any job in Belgium, you better get German, French, English, and whatever else down. The thought of surviving with Flemish only is impossible. And so we were educated very early on in the sense that language is important, and that you may well spend the rest of your life living in a foreign language, which became ominously true. And so to me, going and acquainting myself with another country like Greece is a challenge to learn the language. We, in a way, we never blinked at it. They kind of drilled it into us when we were 11, and we did it all together, and it was a game, and rote learning was part of it, and we just kind of embraced it as a challenge that we were all going through as 11 and 12 years old. And I'm actually very grateful for that. We didn't know that the rest of the world wasn't doing that. But that ignorance was actually kind of a good thing. And so at some point I found myself in Florida, and there are a lot of Greek immigrants to Florida, including entire communities like Tarpon Springs. And I found myself as the Greek language teacher to descendants of Greeks in Tarpon Springs. Another interesting challenge, to be actually the learner of a language who then teaches it. An ideal way to learn it better yourself. But I actually always enjoyed that because I remember very clearly what I found difficult in learning the language. And yes, there are advantages to native speakers teaching the language, but there are also advantages to very enthusiastic foreigners reconquering the language along with your students. And for instance, prepositions, people, prepositions and double prepositions in Greek are a nightmare. I mean, kato, apotografio. By the time you get it done, you've conquered something. And so conquering it together, and again with that aspect of making it fun and doing this together in a group, I always found very useful. In Florida already, and again here, we got a lot of exposure to heritage learners, as we call them, people of Greek descent, but also people with an interest in linguistics who want a challenge and pick modern Greek. People with an interest in medicine who again want to get the terminology down. Librarians
Greeks are also an important group learning modern Greek at a later age. Archaeologists, anthropologists, business people, and very recently, people with what I would call an activist interest in Greece. I have students come to me and say, shall I learn Arabic to start volunteering in a refugee camp in Greece after they've been accepted and cleared? And I say, no, why don't you learn Greek? You know, it's all about facilitating the transition from society where a little bit of Greek will go a long way, including you as a volunteer having it, but also perhaps sharing it with people in what looks like transitory positions in Greece, but can sometimes last longer. So that kind of activist angle is what has brought a whole new interest to Greek language learning. And it can be refugee volunteering, but also ecological issues. My name is Liana Giannakopoulou. I studied at the University of Athens linguistics. Then I continued in Paris, studied linguistics again at Jussieu, Paris 7, and then came to London to do my PhD in modern Greek literature, the relationship between visual arts and poetry. I will talk to you today about modern Greek in Cambridge, and I was asked to say a few things about its history, about the profile of the students that we have, about the courses we offer and their aims, and also as the chair of the Society for Modern Greek Studies to say also a few things about the society and what our aims are and our activities. Modern Greek Studies at Cambridge, it is offered, it is taught through the Modern Greek section, which forms part of the Faculty of Modern and Medieval Languages and Linguistics. Now, the formal teaching of Modern Greek started a very long time ago, in 1936, and the first lecturer appointed in the Louise Gibson lectureship position was Romilly Jenkins, who stayed there until 1946. After that, he was succeeded by Stavros Papastavrou, who taught at the Faculty of Classics. He taught classics as well as modern Greek all the way until his death 32 years later in 1979. Then after Papastavrou, Papastavrou was succeeded by Professor David Holton, who was appointed the Louise Gibson Lecturer in Modern Greek in 1981. Then in 2000, he became a reader, and then 2006, he obtained a personal professorship until his retirement in 2013. Now, with Professor Holton's retirement, the degree of Modern Greek, so modern Greek studies as a degree stopped. It actually got suspended until further notice, as we say. But modern Greek, the teaching of modern Greek actually hasn't stopped at all. So existing undergraduate students are able to take the two papers we offer. And I will say a few things about that. One paper is an introduction to modern Greek language and culture and literature, where we teach a selection of poetry, prose, as well as the language itself. Then study all aspects of the Greek diaspora, focusing on the modern period. Of course, the focus of my talk will be on modern Greek studies, because classics are so well established in academia, especially in this country. So some time ago, we addressed some questions to ourselves. The first question was, in what way are students of the Hellenic Institute or of the Department of Classics History or of the School of Humanities, where we belong now, it's School of Humanities, introduced to modern Greek language, literature, history and culture? Or in other words, we asked ourselves, how are they encouraged to move further from the study of classical Greece to the study of modern Greece? There are many ways.
first, an established pattern in many departments of classics is the so-called reception studies. At Royal Holloway, there is the center of the reception of Greece and Rome. A second way is modules which explore the continuity of Hellenism are offered. For instance, Greek tradition at our department. Third, modules on modern Greek history independently, or in relation, of course, as part of European history, or in particular part of the history of Mediterranean or of the Balkans, of course. So there are some courses which are offered this year. For example, diasporas, refugees, and minorities in 20th century Europe and the Mediterranean. Or another with a better title, probably, Bloodlands, Eastern Europe and the Balkans from the First to the Second World War. There is a fourth way for the promotion of the modern studies. Modules on Greek language. Students who of our college study Byzantine Greek when they choose a course in paleography. And of course there is again the University of London postgraduate working seminar on editing Byzantine texts, so especially MA students can enhance their knowledge of Byzantine Greek. What about modern Greek? At the moment, we offer two courses on modern Greek. The one is aspects of modern Greek language and culture. The aim, the objective of this course is the learning of modern Greek at the level of beginners. At the same time, students are introduced to many aspects of modern Greek culture, history, and literature. For instance, students study topics as the language question or two topics as movies for kissing, the golden age of Greek cinema. And they write very interesting essays in topics as the use of ancient Greek myth, as you mentioned earlier, in modern Greek poetry by considering, for instance, Sepphoris or any other Greek poet. The second modern Greek course is called Further Aspects of Modern Greek Language and Culture, and of course it's at the level of intermediate Greek. Again, students study other topics, for instance, the Greek War for Independence and European Romanticism. Or the Greek catastrophe in Asia Minor in modern Greek poetry. And again, they write very interesting essays on topics such as how the Greek Enlightenment assists the Greeks in their war for independence. I'll begin by saying that although modern Greek as a discipline, modern Greek studies as a discipline, seems to be under retreat at the higher institutions in this country, research on modern Greece as such is burgeoning, it's flowering. There are many unofficial centers of modern Greek topics in general in universities that we wouldn't have expected in the past, Durham, for example, or Edinburgh or other universities. A lot of Greek scholars of Greek origin, but also scholars who carry out research on modern Greece are embedded within the institutional framework of other departments, carrying out important work in disciplines like history, maybe not so much history as it should be perhaps, but definitely anthropology, cinema and film studies, the media, comparative literature, linguistics, which is a very important and developed field nowadays. Unfortunately, the study of modern Greek as such at the universities is not at its
geek, perhaps, nowadays. And that's, I'm sure you mentioned, it's because of the general climate about studying languages at the universities, the humanities in general, and all this situation in this country. Let me speak about Oxford more in particular now. Oxford is still the, remains the only university in the UK that offers degrees in modern Greek from undergraduate level BA to a doctorate, both taught courses and research courses. The study, however, of modern Greek as such, or modern Greece at Oxford, is not confined to the subfaculty of medieval or Byzantine and modern Greek, part of the faculty of medieval and modern languages. There are other centers, if you want, within the university where modern Greek is taught. For example, the Language Center, which teaches modern Greek for anyone interested for any reason within the university. And of course, there are other research centers, such as CSOX, the Center of Southeast European Studies there, where there is a very important project going on at the time on Greek diaspora, contemporary diaspora, rather than historic. There is a distinction with what you are doing for your hallway. And of course, there are other individuals working on modern Greek topics at the University of Oxford outside the subfaculty of Greek and modern Greek. Now, we offer the undergraduate studies of modern Greek are unique in a sense, because you can actually get a degree in modern Greek. Usually our students would combine modern Greek with another subject, such as another foreign language, or philosophy, or linguistics, or classics, or history. The numbers are not great, let's put it this way. And they are not great not only because there is no interest, but as you may know, it's not very easy to get into Oxford or Cambridge. Στο τέλος της εκδήλωσης, οι ηθοποιοί Κυριακή Μίτσου και Κωνσταντίνος Αλσινός απήγγειλαν ποίηματα του μεγάλου Έλληνα ποιητή και λογοτέχνη Διονύσιου Σολομού. Ας παρακολουθήσουμε τους δύο ηθοποιούς να απαγγέλουν αυτά τα αριστουργήματα. Διονύσιος Σολομός, η Φαρμακομένη. Τα τραγούδια μου τα έλεγες όλα. Τούτο μόνο δεν θέλει το πεις. Τούτο μόνο δεν θέλει τα ακούσεις. Αχ, την πλάκα του τάφου κρατήσει. Ω Παρθένα, αν οι μπόροι αν οι κλάψες πεθαμένουν να δώσουν ζωή, τόσες έκαμα κλάψες για σένα, που θέλει έχεις την πρώτη πνοή. Συφορά, σε θυμούμε καθώς σου, στο πλευρό μου, με πρόσωπο αφνό. Τι έχεις, σου είπα, και εσύ μ' αποκρύφεις. Θα πεθάνω, φαρμάκι θα πιω. Με σκληρότατο χέρι το πήρες, ωραία κόρη, και αυτό το κορμί που του έπρεπε φόρεμα γάμου, πικρό σάβανο τώρα φορεί. Το κορμί σου εκεί μέσα στον τάφο το στολίζει σε μη παρθενιά. Του κακού σε αδικούσαν ο κόσμος και σου φώναζε λόγια κακά. Τέτοια λόγια αν μπόριες να ακούσεις, όχι το στόμα σου τι ήθελε βγει. Το φαρμάκι που επήραν και οι πόνοι δεν στάθηκαν τόσο σκληροί. Κόσμε ψεύτη, τες κόρες τες μαύρες κατατρέχεις ως είναι ζωντανές. Σκληρέ κόσμε, και δεν τους λυπάσαι την τιμή όταν είναι νεκρές. Σώπα, σώπα, θυμήσου πως έχεις θυγατέρα, γυναίκα, αδελφή. Σώπα, η μαύρη κοιμάται στο μνήμα και κοιμάται Παρθένα σε μνή. Θα ξυπνήσει την ίστατη μέρα εις τον κόσμο ομπρός να κρυθεί και στον πλάστη κινώντας με σέβας τα λευκά της τα χέρια θα πει. Κοίτα μέσα σαν σπλάχνα μου πλάστη, τα φαρμάκουσα αλήθεια επικρή και μου βγήκε όχτο νου μου πατέρα που πλασμένα μου τάχες εσύ. Όμως κοίτα σας πλάχνα μου μέσα
που το κρίμα τους κλαίνε και πες του κόσμου που φώναξε τόσα εδώ μέσα ανινάδες πληγές. Τέτοια ομπρός στο πλάστη κινώντας τα λευκά της τα χέρια θα πει. Σώπα κόσμε, κοιμάται στο μήμα και κοιμάται παρθένα σε μη. Νέος, Άγγλος στρατιώτης, εγκατασπαράχτηκε από έναν πόρφυρα, ενώ εκολυμπούσε μέσα στο λιμάνι της Κέρκυρας. Την ακόλουθη ημέρα, τα κύματα έβγαλαν στο ακρογιάλι του κάστρου ένα απομεινάρι από το σώμα. Το πραγματικό αυτό συμβεβικός είναι η υπόθεση τούτου του ποίηματος. Ο πόρφυρας. Η κόλαση, παντάγρυπνη, σωστήθηκε τριγύρου. Αλλά δεν έχει δύναμη, πάρεξ μακριά και πέρα. Μακριά από την παράδεισο και εσύ σας έχεις μέρος, μέσα στα στήθια σου. Τ' ακούς, καλέ να λαχταρίζει. Κοιτάς του ρόβου τη λαμπρή πρώτη χαρά του ήλιου. Είναι πρώτη, αλλά όμως δεύτερη από το πρόσωπό σου. Χιλιάδες άστρα στο λουτρό με μένα στη νύχτα. Γελάς κι εσύ στα λούλουδα, χάσμα του βραχουμάδρου. Κοντάνε το χρυσόφτερο και καταδόγυρμένο. Πάφησε ξάφνου το κλαδί για του γυαλού την πέτρα. Κι εκεί γρυκά της θάλασσας και του ουρανού τα κάλλη. Κι εκεί τραβά τον ήχο του με όλα τα μάγια πόχη. Γλυκά δεσε τη θάλασσα και την ερμιά του βράχου. Και τ' άστρο κράζει πάρορα και πρέπει να προβάλλει. Πουλί, πουλάκι, πού σκορπάς το θαύμα της φωνής σου. Ευτυχισμός, α δεν είναι το θαύμα της φωνής σου, καλώς τη γη δεν άντζησε, στον ουρανό, κανένα. Αλλά, αχ, να δώσω μια πλεξιά και να είμαι και φτασμένος. Ακόμα φρέμουν να βαστάς και να είμαι γυρισμένος με δυο φιλιά της μάνας μου, με φούχτα γη της γης μου. Φιλώ τα χέρια και γλυκά το στήθος μ' αγκαλιάζω. Ανοιχτά πάντα κι άγρυπνα τα μάτια της ψυχής μου. Ποια πηγή τάχνα σε γεννά χαριτωμένη χρήση. Φύση, χαμόγελα άστραψες και γίνηκες δική του. Ελπίδα, το δέσε στο νου μου όλα τα μάγια πόχης. Νιώσ, κόσμος όμορφος παντού χαράς και καλοσύνης. Γύρω κοιτά να τον ειδεί. Κοντάνε εκεί στον νιόν ομπρός ο τίγρος του πελάγου. Κι αλλιά, μακριά είναι το σπαθί, μακριά είναι το τουφέκι. Αλλά όπως έσκησε εύκολα το βάθος τρανό και βγήκε κι όρμησε κατά τον κάτασπρο λαιμό που λάμπει σαν τον κύκνο, κατά το στήθος το πλατή και το ξανθό κεφάλι, κατά τη μεγαλόψυχη γλυκιά πνοή της νιώτης, έτσι και νιώς. Της φύσης απ' τις όμορφες και δυνατές αγκάλες όπου τον γλυκόσφυγε και του γλυκομιλούσε, ευθύς ξυπνά στο λευκό γυμνό κορμί παστράφτη την τέχνη του κολυμπιστή, με αυτήν του πολεμάρχου. Πριν πάψει μεγαλόψυχη πνοή, χαρά γεμίζει. Άστραψε φως και γνώρισεν ο νιός τον εαυτό του. Οι κόσμοι γύρω να άνοιγαν κορώνες να του ρίξουν. Από μινάρι θαυμαστό, ερμιάς και μεγαλείου, όμορφο εξένε και καλέ και στον ανθό της νιώθεις. Άμε και δέξου στο γυαλό του δυνατού την κλάψα. Τότες εταραχτήκανε τα σωθικά μου και έλεγα πως ήρθε ώρα να ξεψυχήσω και βρέθηκα σε σκοτεινό τόπο και βροντερό που εσκυρτούσε σαν κλονή στάρι στο μήλο που αλέθει ογλίγορα ως αν το χόχλο στο νερό που αναβράζει.
τότε σε κατάλαβα πως εκείνο ήτανε το Μεσολόγγι. Αλλά δεν έβλεπα μήτε το κάστρο, μήτε το στρατόπεδο, μήτε τη λίμνη, μήτε τη θάλασσα, μήτε τη γη που επάτουνα, μήτε τον ουρανό. Εκατασκέπαζε όλα, τα πάντα, μαυρίλα και πίσα, γιωμάτη λάμψη, βροντί και αστροπελέκη. Και ύψωσα τα χέρια μου και τα μάτια μου να κάμω δέηση και ειδού μες στην καπνίλα μια μεγάλη γυναίκα με φόρεμα μαύρο σαν του λαγού το αίμα, όπου η σπίθα έγγιζε και εσβενότουνε. Και με φωνή που μου εφαίνονταν πως νικάει την ταραχή του πολέμου, άρχισε. Το χάραμα επήρα του ήλιου το δρόμο, κρεμώντας τη λύρα, τη δίκαιη στο νόμο. Κι από όπου χαράζει, ως όπου βυθά, τα μάτια μου δεν είδαν τόπον ενδοξότερο από τούτο ταλονάκι. Παράμερα στέκει ο άντρας και κλαίει. Αργά το του φέκει, σηκώνει και λέει: «Σε τούτο το χέρι τι κάνεις εσύ? Ο εχθρός μου το ξέρει πως μου σε βαρύ». Της μάνας ο λαύρα τα τέκνα τριγύρω, φθαρμένα και μαύρα σαν ίσκιους ονείρου, λαλεί το πουλάκι στου πόνου τη γη και βρίσκει σπυράκι και μάνα φθονή. Ιδού, αυτές οι γυναίκες φέρνονται θαυμαστά. Αυτές είναι μεγαλόψυχες και λένε ότι μαθαίνουν από μας. Δεν δηλιάζουν, μολονότι τους επάρθηκε η ελπίδα που είχαν να γεννήσουν τέκνα για τη δόξα και για την ευτυχία. Εμείς λοιπόν μπορούμε να μάθουμε από αυτές και να τις λατρεύουμε έως την ύστερη ώρα. Αφού έκαψαν τα κρεβάτια, οι γυναίκες παρακαλούν τους άντρες να τις αφήσουν να κάνουν αντάμα εις το σπήλαιο την ιστερινή δέηση. Μια από αυτές, η γεροντότερη, μιλεί για τις άλλες. Άκουσε, παιδί μου, και τούτο από το στόμα μου, που μόλι κάτω από τη γη και ένα μπατσούνι απ' έξω, ορκίζουν σε στη στάχτη αυτή και στα κρεβάτια τάτιχα με το σεμνό στεφάνι. Να αφήστε σας, παρακαλούν, να τρέξουμε σε εκείνη, να κάνουμε άμα το στερνό χαιρετισμό και θρύνο. Μητέρα, μεγαλόψυχη στον πόνο και στη δόξα, κι αν στο κρυφό μυστήριο ζουν πάντα τα παιδιά σου, με λογισμό και μόνιρο, τι χάρη έχουν τα μάτια τούτα, να σε δουν μες στο πανέρμο δάσος, που ξάφνου σου τριγύρισε τα θάνατα ποδάρια, κοίτα, με φύλλα της λαμπρής, με φύλλα των βαγιώνε. Το θεϊκό σου πάτημα δεν άκουσα, δεν είδα. Ατάραχη σαν ουρανός με όλα τα κάλλη πόχη, που μέρη τόσα φαίνονται και μέρη είναι κρυμμένα. Αλλά, Θεά, δεν μπορώ να ακούσω τη φωνή σου και ευθύς εγώ του ελληνικού κόσμου να τη χαρίσω. Έργα και λόγια στο χασμί στέκομαι και κοιτάζω. Λούλουδα μύρια πούλουδα που κρύβουν το χορτάρι κι άσπρα γαλάζια κόκκινα καλούν χρυσό μελίσι. Εκείθε με τους αδελφούς, εδώθε με το χάρο. Μες στα χαράματα συχνά και μες στα μεσημέρια και σαν θολώσουν τα νερά και τ' άστρα σαν πληθύνουν, σάφνουν σκυρτούν οι ακρογιαλιές, τα πέλαγα κι βράχοι. Αραπιά σάτι, γάλι νους, βόλη τουρκιάς, το πάγκλου. Έλα από μέγα πολεμά, βαρύ το καλυβάκι. Κι αλλιά, σε λίγο ξέσκεπα τα λίγα στήθια μένει. Μάγεμα ευθύσεις κι όνειρο στην ομορφιά και χάρη. Η μαύρη πέτρα ολόκληση και το ξερό χορτάρι. Με χίλιες βρύσες χύνεται, με χίλιες γλώσσες κραίνει. Όποιος πεθάνει σήμερα, χίλιες φορές πεθαίνει.
Αυτή τη σημαντική εκδήλωση έκλεισε ο πρέσβης της Ελλάδας, κύριος Δημήτριος Καραμίτσος Τζιράς, ο οποίος συνεχάρει όλους τους ομιλητές για τις σημαντικές τους τοποθετήσεις, αλλά και τους ηθοποιούς για τις ωραίες τους ερμηνείες. Ας δούμε τι είπε ο κύριος πρέσβης. I would like to close this very informative but also celebratory event on the occasion of the day of the Greek language. By touching very briefly upon a slightly different angle of the Greek language. And for that I will only refer to, I will recite, not trying to compete with our actors, one verse of Elitis from Axion Esti. Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική, το σπίτι φτωχικό στις αμμουργίες του ομοίου. I think this two lines epitomize the long journey of the language, which is, as it was mentioned today, spoken only by a few million people, but has been continuously live and alive and present for 1,000 years. And it is a language that has been the vehicle to transport, until our days, a spoken or a written testimony of the world's civilization, its science, its philosophy, and its art. So thank you very much for being with us tonight, celebrating this auspicious event. Thank you for your presence. I thank especially the members of our panel. I also thank our actors and all of you who attended. Thank you. Ολόκληρες τις ομιλίες θα σας τις παρουσιάσουμε προσεχώς στην εκπομπή με το φακό του Hellenic TV.